Πάμε και στο Σύνταγμα, κυρίες και κύριοι, όπου πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η πορεία εργαζομένων. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Τσελίκας. Γιώργο. Καλό μεσημέρι, Μάρκο. Πριν περίπου 35 λεπτά ολοκληρώθηκαν και οι δύο πορείες. Η μία πορεία που ξεκίνησε του Πάμε 10.30 από τα Προπήλαια και η άλλη πορεία που ξεκίνησε μισή ώρα αργότερα από την Πλευρτήρα Κλαθμόνος. Πάνω από 8.500 κόσμο πραγματικά είχε το Πάμε, να σκεφτείτε. Δεν έγινε μεγάλη πορεία γιατί μόνο και μόνο ο κόσμος ήταν μια πορεία. Όταν ξεκίνησε από τη συμβολή σταδίου εκεί με Πατησίων μέχρι σχεδόν εδώ στη Βουλή. Κάτσανε για περίπου μία ώρα. Από κάτω από Όθωνος πέρασαν και οι αδεδοί που ήταν περίπου 1.100 άτομα. Φτάσανε όλοι μαζί, κάτσανε για πάνω από μία ώρα και μετά ήσυχα αποχώρησαν. Να πούμε λοιπόν, η διαμαρτυρία ήταν για να καταργηθεί ο νόμος του Κατρούγκαλου και για να ξαναεπανέλθει η 13η και η 14η σύνταξη, όπως μας είπανε πολλοί συνταξιούχοι. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, άνοιξε ο δρόμος, δεν υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα ακόμα εδώ, ίσως προς το μεσημέρι, γιατί δεν υπάρχει καμία συγκοινωνία. Δούμε αύξηση της κυκλοφορίας δρόμους από τα αυτοκίνητα που είναι μόνο γιοταχή, μηχανάκια και οτιδήποτε άλλο όχημα εκτός από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μάλιστα, ανοίγουν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Ευχαριστούμε, Γιώργο Τσελίκα. Η απεργία έχει πυροδοτήσει, κυρίες και κύριοι, σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης με ανταλλαγή πυρών περί υποκινούμενων ή μη απεργιακών κινητοποιήσεων. Όπως θέλει η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο. Με κεντρικό σύνθημα όχι στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, πραγματοποιήθηκε η απεργιακή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΗ και του ΠΑΜΕ στην Αθήνα και σε δεκάδες περιοχές της χώρας. Μπορούμε και έχουμε τη δύναμη. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και λέμε να πετάξουν στα σκουπίδια αυτό τον αντιασφαλιστικό νόμο. Θίγονται άμεσα και οι νέοι. Οι εργαζόμενοι που είναι 20, 30, 40, αυτοί για να δουν σύνταξη είτε στον αιώνα τον άπατα με τις συνθήκες δουλειάς. Μαζικό συλλαλητήριο κατά του σχεδίου νόμου για το ασφαλιστικό πραγματοποίησε το Πάμε στα Προπήλαια, ζητώντας μεταξύ άλλων απόσυρση του νομοσχεδίου, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, δημόσια και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για όλους. Αυτή τη στιγμή εδώ στην Πανεπιστημίου μεγάλη λαοθάλασσα που ξεκινάει από τα Καυτεία μέχρι τα Προπήλαια από τη συγκέντρωση του Πάμε. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα πληρώσει πάρα πολύ ακριβά την παραπέρα κατεδάφιση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος, όπως πριν από αυτήν την πλήρωσαν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ελληνικός λαός δεν ξεχνά, οργανώνεται, νικά. Την ίδια ώρα ξέσπασε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την απεργία, με κυβερνητικά στελέχη να κάνουν λόγο για αντιπολιτευτικά κίνητρα και για επαγγελματίες εργατοπατέρες. Όμως δίνει αυξήσεις σε όλους τους σημερινούς εργαζόμενους. Αυτοί που απεργούν σήμερα, ναι, οι εργαζόμενοι, γιατί οι εργαζόμενοι ξέρουν ότι θα πάρουν αυξήσεις και είναι υποκριτική η απεργία που γίνεται, το επαναλαμβάνω, okay, είναι τρομερό να απεργείς εναντίον των αυξήσεων που θα έχεις. Προσέξτε, όλοι οι σημερινοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό, στο δημόσιο τομέα της χώρας θα έχουν αυξήσεις με αυτό το νόμο, εφόσον είναι 30 χρόνια και μία μέρα στον εργασιακό τους βίο. Τις αυξήσεις που τους είδε, που υπεφέρει ο κόσμος, εγώ προσωπικά μου έχουν κάνει μειώσεις. Λοιπόν, να τα αφήσει τα παραμύθια και να εφαρμόσει αυτά που είχε εξαγγείλει προεκλογικά. Βλέποντας τα αιτήματα της ΑΔΕΔΗ στην απόφαση για την απεργία, που έχει ταλαιπωρήσει πραγματικά όλο το Πανελλήνιο και είναι πολύ τυχερός ο κόσμος που είναι σπίτι και μας βλέπει και δεν στον δρόμο αυτή τη στιγμή. Είναι απορίας άξιων για ποιο λόγο διαμαρτύρονται για τον νόμο Κατρούγκαλου. Mm-hmm. Τον νόμο Κατρούγκαλου τον είχαν 4 χρόνια και δεν διαμαρτύρονταν. Τώρα θυμήθηκαν. Αυτό ζητάνε, την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Ναι, όμως έρχεται ένα νομοσχέδιο τώρα το ασφαλιστικό του κυρίου Βρούτση, το οποίο καταργεί τις αρνητικές διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου και φέρνει επιτέλους μετά από 11 χρόνια αυξήσεις. Είναι πολιτικά υποκινούμενη αυτή η απεργία. Ο κύριος Μπαλάφας χθες ήμασταν μαζί σε μια άλλη εκπομπή. Στο τέλος της εκπομπής είπε να πάνε όλοι να κινητοποιηθούν για να γεμίσουμε την Αθήνα με την απεργία. Η απεργία δεν είναι απεργία του ενός ή του άλλου κόμματος. Είναι απεργία του εργατικού κέντρου και της ΑΔΕΔΗ. Συμμετέχουν εκατοντάδες πρωτοβάθμια σωματεία. Η συμμετοχή είναι δικό τους πράγμα, δεν θα τη λύσω εγώ. Mm-hmm. Συμμετέχουν σε πάρα πολλά σωματεία και σε πάρα πολλές ομοσπονδίες οι συνδικαλιστές του κυβερνώντος κόμματος. Οι συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ. Γιατί οι άνθρωποι έχουν
γνώση τι συμβαίνει. Με το νομοσχέδιο λεμιτόμο του κυρίου Βρούτση. Ούτε συζήτηση για την κατάργηση της απεργίας, όπως κατατείνει πολλές φορές να γίνεται, θα πρέπει να υπάρξει. Ούτε βέβαια το θέμα της ολοκληρωτικής αντίληψης του κυρίου Τσίπρα περί κατάργησης των διακρίσεων των χωριστών εξουσιών. Η δικιά μας διαφωνία σε σχέση με το σχέδιο της κυβέρνησης έγκυται κυρίως στο κομμάτι που διατηρεί το πνεύμα και την καρδιά Κατρούγκαλου. Εμένα μου έχουν μειώσει 160 ευρώ και δεν είναι και μεγάλη σύνταξη. Η γυναίκα μου δεν δουλεύει. Στα Χαυτεία συγκεντρώθηκαν τα πρωτοβάθμια σωματεία που πραγματοποίησαν ξεχωριστή πορεία μέχρι τη Βουλή.